Σε επιφυλακή παραμένει η ομάδα άμεσης επέμβασης του ΙΡΜΕ Κρήτης με αφορμή τα συνεχή περιστατικά κατολισθήσεων και καταπτώσεων. Η παλιά χάραξη του ΒΟΑΚ και η έλλειψη επικαιροποιημένων γεωτεχνικών μελετών αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα για νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Το ΙΡΜΕ με την ομάδα άμεσης παρέμβασης σκοπό έχει να επέμβει, να παρέμβει, να καταγράψει και να αξιολογήσει τα καταστροφικά γεγονότα που γίνονται. Δηλαδή η δουλειά της ομάδας άμεσης παρέμβασης δεν είναι η αξιολόγηση όλου του βορειοδικού άξονα. Αυτό, επειδή είναι μια παλιά χάραξη, παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα. Δεν έχει ζητηθεί από την σχετική υπηρεσία του ΙΓΜΕ κάποια μελέτη που θα καταδεικνύει τα ενδεχομένως επικίνδυνα σημεία του βασικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, και ενώ οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος είναι ορατός και επιτάσσει όχι μόνο μελέτες αλλά και έργα ανάσχεσης των κινδύνων. Πιθανά να χρειάζεται μια έτσι γενική γεωτεχνική καταγραφή και αναγνώριση επικίνδυνων σημείων, αλλά είναι κάτι που δεν έχει μέχρι στιγμής ζητηθεί και που πιθανά να είναι ένα αντικείμενο, ας πούμε, για καταγραφή επικίνδυνων σημείων. Μηχανικοί και γεωλόγοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των υψηλών βροχομετρικών δεδομένων του φετινού χειμώνα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας και των λαθασμένων ανθρώπινων παρεμβάσεων ή και της έλλειψης στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Βέβαια, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, ας πούμε, και καλό είναι να γίνουν προληπτικά σε σημεία που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, να υπάρχουν μέτρα ανάσχεσης ή να γίνουν μελέτες για την προστασία.